Βεβαίως ο κύριος Υπουργός είπε ότι είναι εξαιρέσεις ορισμένα ζητήματα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης και της οικονομίας. Όμως εδώ έχουμε τρεις ερωτήσεις από το ΚΚΕ σήμερα για πολύχρονες καθυστερήσεις καταβολής δεδουλευμένων σε λειτουργούσες επιχειρήσεις και υπάρχουν και δεκάδες, για να πω εκατοντάδες ακόμη, που είτε είναι γνωστές είτε άγνωστες, με εκβιασμούς που καθυστερούν να δώσουν τα δεδουλευμένα. Δεύτερον, μιλήσατε για καμία ανοχή από μεριάς της κυβέρνησης αυτή την παρεμβατική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Όμως, αυτό έχει γίνει ένα καθεστώς, χωρίς συγκεκριμένα και από τα μέτρα. Και το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το καζίνο του Ρίο είναι εργαζόμενοι του καζίνου του Ρίο που είναι για πάνω από 15 μήνες απλήρωτοι. Έχουν κάνει επίσκεψη εργασίας. Έχουν δικαστικές αποφάσεις για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Προσπάθησαν αυτά τα δεδουλευμένα με δικαστικό κλητήρα να τα εισπράξουν, όμως η εταιρεία, παρότι είναι καζίνο και πρέπει να έχει αποθεματικό, φαίνεται ότι τις ώρες που λειτουργούσε δεν είχε αποθεματικό όταν πήγαιναν οι δικαστικοί επιμελητές. Πώς λειτουργούσε αλήθεια και με την άδεια ποιαντών εποπτικών μηχανισμών λειτουργεί ένα καζίνο χωρίς αποθεματικό? Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πέρα από όλες αυτές τις προσφυγές, τους αγώνες των εργαζόμενων, προσπάθησε να εξαντλήσουν και το τελευταίο όπλο που έχουν στα χέρια τους με βάση την νομοθεσία. Μια νομοθεσία που εσείς, οι κυβερνήσεις, έχετε διαμορφώσει και η οποία είναι εξόχως αντεργατική, στηρίζει με κάθε τρόπο την εργοδοσία, αλλά τέλος πάντων προσέφυγαν τον περασμένο Μάιο στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, όπου με βάση την νομοθεσία, εφόσον διαπιστώσει καθυστέρηση καταβολής δουλευμένων, μέσα σε 60 μέρες παίρνει αναγκαστικά μέτρα σε βάρος της επιχείρησης που λειτουργεί καζίνο. Όμως από τότε, κύριε Υπουργέ, Μάιο, έχουν περάσει όχι 60 μέρες, όχι 120 μέρες, 150 μέρες έχουν περάσει. Και η Επιτροπή Παιχνίων σφυρίζει αδιάφορα. Παίζει τον παπά, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την παράνομη λειτουργία του καζίνου του Ρίου. Χωρίς να δίνει καμία απάντηση στους εργαζόμενους, χωρίς να ιδρώνει καν το αυτί της. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι καθαρό το ερώτημα. Εφόσον λοιπόν είναι καταδικασμένη η εταιρεία από τα δικαστήρια για άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, εφόσον υπάρχει νομοθεσία που επιτρέπει στην Επιτροπή Παγνιών να προβεί σε αναγκαστικά μέτρα, εφόσον χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία η συγκεκριμένη εταιρεία, τέλος πάντων τι μέτρα θα πάρετε για αυτή την κατάσταση, για την άμεση, κύριε, για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους του καζίνου του Ρίου, αλλά και το χρέος που έχει στα ασφαλιστικά ταμεία? Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Πράγματι, κύριε συνάδελφε, σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει 3 πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για 3 εταιρείες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα καταβολής δεδουλευμένων. Όπως είπα και στους 2 συναδέλφους πριν, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ισχυροποιήσει την εργατική νομοθεσία, να αυξήσει τα εργαλεία που έχουν και οι εργαζόμενοι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την αντιμετώπιση τέτοιων παρανομιών και παρατυπιών. Καθώς και η ελληνική οικονομία επιστρέφει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, πλέον δεν υπάρχουν και οι δικαιολογίες που ίσως ακούστηκαν στο παρελθόν από κάποιες εταιρείες ότι αδυνατούσαν να καλύψουν δεδουλευμένες οφειλές. Και έρχεται και το ελληνικό δημόσιο με το πρόγραμμα των 120 δόσεων να απελευθερώσει ρευστότητα από αυτές τις επιχειρήσεις, κάνοντας ένα πολύ σημαντικό διακανονισμό οφειλών που αυτές οι επιχειρήσεις είχαν προς το Δημόσια Ταμεία, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να καλύψουν αυτό που είναι απόλυτα υποχρεωμένοι να κάνουν, τις οφειλές προς τους εργαζομένους. Και ερχόμαστε τώρα και με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με μια διάταξη που θέλω να ελπίζω το ΚΟΕ θα ψηφίσει, που δίνει το δικαίωμα στους εργαζόμενους να θεωρήσουν βλαπτική μονομερή καταγγελία τη σύμβαση εργασία του και να δικαιούνται των αποζημιώσεων που προβλέπει ο νόμος, αν μια επιχείρηση για 60 ημέρες δεν έχει καταβάλει τις δεδουλευμένες οφειλές. Με ρωτήσατε και κάτι συγκεκριμένο για το θέμα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Και θα μου επιτρέψετε να καταθέσω στα πρακτικά και ένα σχετικό έγγραφο το οποίο μου απέστειλαν πριν από λίγες ημέρες με αφορμή τη δικιά σας ερώτηση.
Πράγματι υπήρχε μια διάταξη, εγώ θα έλεγα πυροτέχνημα του ΣΥΡΙΖΑ πριν από αρκετό καιρό, που ενέπλεξε την Εθνική Επιτροπή Παιχνίων σε θέματα εργασιακών διαφορών. Τότε η Εθνική Επιτροπή Παιχνίων και συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου του 2018 ζήτησε από τους προκατόχους μας στο Υπουργείο Εργασίας απαραίτητες διευκρινήσεις για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν αυτή τη διάταξη πυροτέχνημα που είπα πριν. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που κοπτόταν για αυτή τη διάταξη, η οποία στην πράξη κρίθηκε μη εφαρμοστέα, ουδέποτε είχε το χρόνο για 12 ολόκληρους μήνες να απαντήσει και να δώσει οδηγίες στην Επιτροπή Εποπτείας. Σας το καταθέτω για τα πρακτικά για να ενημερωθούν και οι εργαζόμενοι στο εν λόγω καζίνο. Η κυβέρνηση έρχεται πάντως με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, με το άρθρο 162 και αυστηροποιεί τις υποχρεώσεις των καζίνο απέναντι στην ελληνική πολιτεία και αυτή η διάταξη θα μας βοηθήσει ουσιαστικά στην επίλυση ζητημάτων σαν αυτά που λέτε που εκκρεμούν εδώ και καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας δεν δικαιολογείται από το ότι είστε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στο Υπουργείο. Και το λέω αυτό γιατί η Επιτροπή Παιχνίων μπορεί να παίζει παιχνίδια στις πλάτες των εργαζόμενων και καλύπτοντας εργοδότες. Και να λέω ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή αυτό το ρόλο. Όμως, στο καζίνο της Αλεξανδρούπολης το έκανε. Να μην πούμε λεπτομέρειες στην το καζίνο της Αλεξανδρούπολης. Το έκανε και αναγκάστηκε η εργοδοσία να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζόμενων που χρωστούσε. Μπορώ να τον έχω μια φωτιά μετά. Στο διάστημα των 60 ημερών το έκανε. Δεν θα μπούμε ωστότε σε λεπτομέρειες τι, ποιοι συνδικαλιστές, πώς και τα υπόλοιπα ζητήματα. Γιατί θα ανοίξουμε άλλο παπά. Εδώ πέρα όμως που παραβιάζει το νόμο η ίδια Επιτροπή Παιχνίων, από τη στιγμή που δεν έχει αναθεωρηθεί ο νόμος. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί κρατάει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δικαιολογούμαστε να πούμε λοιπόν ότι κάνει επιλεκτική πολιτική. Δικαιολογούμαστε λοιπόν να πούμε ότι κάνει πλάτες στον καζινάρχη να λειτουργεί το καζίνο παράτυπα, να λειτουργεί το καζίνο χωρίς αποθεματικά. Και τι συμπέρασμα πρέπει να βγάλουμε τότε. Ότι τα πόμολα της Επιτροπής κάποιοι τα λαδώνουνε. Και εσείς φιλίζετε αδιάφορα. Επειδή έστειλε μια επιστολή πριν από 1 χρόνο. Δεν θέλουμε να δίνουμε τέτοιου είδους προεκτάσεις στα ζητήματα. Γιατί είναι κατεξοχήν πολιτικά, οικονομικά, ταξικά θέματα. Αλλά μπαίνουν και άλλα πράγματα. Εδώ πέρα. Και εσείς σας φιλίζετε αδιάφορα, γιατί μπορεί να έχει συγκεκριμένες πολιτικές σχέσεις ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας με διάφορα κόμματα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει συγκεκριμένο θέμα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις τις οποίες τις παραβιάζει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Λειτουργεί παράτυπα το καζίνο. Εκδικητικά αντιμετωπίζει τους 35 εργαζόμενους γιατί δεν σκύψανε το κεφάλι και γιατί δεν συμβιβάζονται με τη συνδικαλιστική μαφία που τα έχει κάνει πλακάκια με την εργοδοσία. Και εσείς λέτε προσπαθούμε, θα δούμε, θα κάνουμε, το θα κύριε Υπουργέ. Το Σπύρα να δεν φύτρωσε, λένε κάτω στο Μοριά. Και εδώ έχουμε 35 εργαζόμενους με 15 μήνες που έχουν πάρει δάνεια για να καλύψουν τις ανάγκες τους, που δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Όμως ο συγκεκριμένος μπορεί να εμφανίζεται σε lifestyle περιοδικά, ανοίγοντας σαμπάνιες και κάνοντας βόλτας με τα κότερα. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων που υπερασπίζονται στον καπιταλισμό. Και είπατε πριν σε απάντηση του Χρήστου του Κατσότη. Αυτό. Ή πρέπει να σκύψουν το κεφάλι οι εργαζόμενοι να χάσουν την αξιοπρέπειά τους για να μπορούν να παίρνουν κάποια έναντι γινόμενη τσιράκια της εργοδοσίας. Αν τέτοια λογική θέλετε για το συνδικαλιστικό κοινό, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και θα φροντίσουμε πρώτα κάθε μέτρο. Αλλά τουλάχιστον εσείς έχετε ψηφίσει κάποιους νόμους. Όταν κατάφορα παραβιάζονται αυτοί οι νόμοι από τον κατεξοχήν υπεύθυνο να ελέγξει και να εφαρμόσει την νομοθεσία, τότε τι μέτρα παίρνει η κυβέρνηση. Βεβαίως οι εργαζόμενοι πήρανε μέτρα. Κάνανε μήνυση για παράβαση καθήκοντος στην Επιτροπή Παιχνίων.
Αλλά η κυβέρνηση θα σφυρίζει αδιάφορα. Θα έχει αυτούς τις θέσεις εκεί πέρα και θα τους χρυσοπληρώνει. Δεν είναι πρόκληση αυτό? Τα μέλη της Επιτροπής Παιχνίων να χρυσοπληρώνονται για να μην εφαρμόζει την νομοθεσία και οι εργαζόμενοι να μην έχουν να πάρουν ψωμί για τα παιδιά τους. Και εσείς να λέτε, έχει στείλει επιστολή πριν από 1,5 χρόνο ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει συγκεκριμένη διάταξη. Μα ισχύει όμως. Και πρέπει να την εφαρμόσει, όπως το έκανε στην Αλεξανδρούπολη.